Το φιλί ζωή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά το ξεκαθάρισμα τη βάση επί τη οποία θα μπορεί να δομηθεί η τρίτη και τελική φάση των συνομιλιών χωρί συγκεκριμένο αντικείμενο συζήτηση σε μια ενδεχόμενη τρίτη φάση συνομιλιών, εμεί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτο γύρο συνομιλιών. Μιλώντα το μεσημέρι και κάτι, ο Νίκο Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι η κοινή συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον κατοχικό ηγέτη Τερβί Σέρογλου στην παρουσία του νέου ειδικού συμβούλου ΕΣΠΕΝ Μπαρθέιντε δεν συνεπάγεται μετάβαση των διαπραγματεύσεων στο παρεδό Είναι ξεκάθαρο ναι. και στον κύριο αλλά και σε όλου αυτού που ασχολούνται. Είναι ξεκάθαρη η θέση τη δική μα πλευρά αυτή και γίνεται κατανοητή ακριβώ γιατί είναι η μοναδική περίπτωση να υπάρχουν κάποιε πιθανότητε θετική κατάληξη. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για θετική κατάληξη. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει επιδώσει στο νέο ειδικό σύμβουλο το τρίπτυχο που ετοίμασε η διαπραγματευτική ομάδα με τι συγκλήσει, τι αποκλήσει λύσει και τα θέματα στα οποία οι δύο πλευρέ βρίσκονται κοντά, επί το οποίο όπω η κυβέρνηση υποστηρίζει, θα μπορούσε να στηριχθεί η τελική φάση των συνομιλιών. Θα υποβάλουμε έγγραφα όταν κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το πράξουμε έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν και να προωθηθούν τα, τα συμφέροντά μα. Στο μεταξύ, ο νέο ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό έχει χωριστέ συναντήσει με τι διαπραγματευτικέ ομάδε των δύο πλευρών. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Έσπεν Μπαρθ συζήτησε με του διαπραγματευτέ θέματα προετοιμασία τη συνάντηση των δύο ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στι 17 Σεπτεμβρίου και το πώ θα προχωρήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο Νορβηγό διπλωμάτη αναχωρεί από την Κύπρο μετά την πρώτη γνωριμία που είχε με του πρωταγωνιστέ, όμω θα επιστρέψει σε μερικέ μέρε αφού στι 16 του μήνα θα παραθέσει δείπνο στου δύο ηγέτε και την επομένη θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντησή του.